ποιμαντικά ψυχογραφήματα του ανθρώπινου πόνου καταθέτει στο τελευταίο συγγραφικό του έργο ο πατήρ Γεώργιος Εργάκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου κάτω Γαλατά. Είναι η δική του ματιά μέσα από τις εξομολογήσεις ανθρώπων για ζητήματα κοινωνικά και ιατρικά. Έρχεται σαν αρρωγός να στηρίξει συναισθηματικά και ψυχολογικά τους ανθρώπους σε διάφορα επίπεδα και καλύπτεται με διάφορους τομείς της επιστήμης, όπως είναι η ψυχοπαθολογία, η ψυχιατρική, η ψυχολογία, η θεολογία και η ιατρική. Μέχρι τώρα έχει γράψει δύο βιβλία, δύο πονήματα, ιδιαίτερως το τελευταίο, το οποίο έχει κάνει μια ψυχολογική προσέγγιση στους ανθρώπους και η οποία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και τους κληρικούς, αλλά και γενικότερα την επιστήμη της ψυχολογίας. Τα αδιέξοδα της ψυχής μετά από ένα διαζύγιο, οι δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις, η μάχη με τον καρκίνο, ο αυτισμός και πώς η Εκκλησία μπορεί να δώσει λύσεις συνδυαστικά με την ιατρική επιστήμη, περιλαμβάνονται στα 7 κεφάλαια του βιβλίου. Το βιβλίο προσπαθεί να δείξει τη ματιά του κληρικού πάνω στον πόνο και τη διαφορά της ματιάς αυτής από τη ματιά του ιατρού, του κοινωνικού λειτουργού, του νομικού. Και έτσι προσπαθεί να δώσει πώς ο ιερέας μέσα από το ποιμαντικό του έργο βλέπει και αντιμετωπίζει τον πόνο. Αυτά συνυπάρχουν και έχουμε δει και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουν εκπονηθεί και διδακτορικές διατροφές στο παρελθόν, ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου φάνηκε ποια είναι η σχέση του ογκολογικού ασθενή συγκριτικά με την ιατρική, το γιατρό του και την Εκκλησία. Το πόσο μπορεί η Εκκλησία να βοηθήσει το έργο του γιατρού και να απαλύνει την ψυχή του ασθενή και να του δώσει περισσότερη δύναμη σε αυτόν τον αγώνα που αναδώ, σε αυτή τη μάχη που δίνει. Δίνει ένα μήνυμα πραγματικά διαφορετικό και σημαντικό σε σχέση με αυτή τη λέλαπα που επί έτη αντιμετωπίζουμε. Την ασύμβατη πορεία της ψυχοθεραπείας με εκείνη της ποιμαντικής. Ο συγγραφέας προτρέπει τους αναγνώστες να ζουν τη ζωή σε χρόνο παρόντα και να απολαμβάνουν την κάθε ημέρα σαν να είναι η τελευταία.